Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε για να ενώσει όλες τις οικογένειες που στο περιβάλλον τους έχουν άτομα με αυτισμό, για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και των ενήλικων αυτιστικών, που αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και έχουν να ανέβουν ένα μεγάλο γολγοθά σε ό,τι έχει να κάνει από την πρώτη μέρα της διάγνωσης, αλλά μέχρι και την ενήλικη ζωή τους. Θέλουμε όλους τους γονείς δίπλα μας, είναι κάτι το οποίο είναι συλλογικό και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τουλάχιστον τα απαιτούμενα για τα παιδιά μας. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω για τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τις αναπτυξιακές διαταραχές. Βάσει του επιπολασμού που αναμένουμε και του κατώτερου ποσοστού αυτού που είναι γύρω στο 1%, αναμένουμε στο νομό Ηρακλείου να έχουμε περίπου 2.500 περιστατικά, τουλάχιστον 2.500. Και είναι ένα σύνολο από διαταραχές οι οποίες ξεκινούν περίπου από την ηλικία των 2 ετών και ακολουθούν τα παιδιά μας και τους ενήλικες σε όλη τη ζωή τους. Οπότε, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά μας προκειμένου να ζήσουν με όσο περισσότερη αξιοπρέπεια και ισοτιμία μπορούν σε αυτή την κοινωνία, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό το σύλλογο για να διεκδικήσουμε τα καλύτερα δικαιώματά τους. Να πούμε ότι είναι σημαντικό η διάγνωση να γίνεται νωρίς, δηλαδή κοντά στην έναρξή της γύρω στα 2 έτη, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα λόγω των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν στο απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο έχει ένα παιδοψυχίατρο μόνο που καλείται να κάνει όλες τις αξιολογήσεις με την ομάδα του και η παιδοψυχιατρική κλινική φαίνεται πια να μην μπορεί να υποστηρίξει καμία υπηρεσία πέραν κάποιων επιγουσών νοσηλιών. Θέλω να σταθώ λίγο στη συλλογικότητα του συλλόγου μας. Υπάρχει η ομοψυχία από όλα τα μέλη. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος μας. Όλοι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Έτσι νιώθουμε πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Και θέλω να κάνω ένα κάλεσμα σε όλους τους γονείς που έχουν πρόβλημα που έχουν παιδιά με αυτισμό, σε όλες τις οικογένειες, να μην φοβηθούν, να μην νιώσουν καμία ανασφάλεια, να έρθουν μαζί μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ο σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε πράγματα που έχουν μείνει τόσα χρόνια στάσιμα. Ο σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε από μια τεράστια ανάγκη, από ένα τεράστιο κενό μάλλον που υπήρξε και η ανάγκη του ήταν επιβεβλημένη. Πραγματικά έχουμε σκοπό με όλη μας την ψυχή να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο, να χτυπήσουμε πόρτες. Η φωνή μας είναι η φωνή των παιδιών μας. Αυτό είναι γεγονός. Και μάλιστα τα παιδιά μας που πολλά από αυτά δεν έχουν δυνατότητα να μιλήσουν, δεν έχουν δυνατότητα να εκφραστούν. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη δική μας φωνή. Συνεχώς ο ένας μας στέλνει στον άλλο. Εμείς σαν γονείς προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο και ακόμα παραπάνω, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Κονδύλια που έρχονται για κάποιες θεραπείες, κάποια κέντρα κτλ. Σιγά σιγά παίρνονται από κάποιες άλλες υπηρεσίες και κανείς δεν διεκδικεί τίποτα. Ήρθαμε εδώ για να πούμε σε όλους τους γονείς ότι είμαστε δίπλα τους, ξέρουμε ακριβώς τι περνάνε, διότι όλοι έχουμε από μία διαφορετική περίπτωση, όπως διαφορετικά είναι όλα τα παιδιά μας. Κάθε περίπτωση αυτισμού είναι και διαφορετική. Είμαστε δίπλα στους γονείς. Θέλουμε να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στην κοινωνία, όχι μέσα στο σπίτι. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε τα βλέμματα των άλλων και θα είμαστε συγκεντρωμένοι σε μας. Όταν θα δείτε την παρέα μας, όταν θα δείτε το σύλλογό μας, θα δείτε ότι θα πάρετε κι εσείς μια ελπίδα όπως τόση ελπίδα έχουμε πάρει κι εμείς. Θέλουμε δομές που να έχουν όλες τις μορφές του αυτισμού, όλες τις λειτουργικότητες του αυτισμού και οι υπηρεσίες να μας εξυπηρετούν χωρίς την ταλαιπωρία που τραβάμε τώρα. Κανένα σχολείο να μην στέλνει τα παιδιά στο σπίτι επειδή κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της μέρας. Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να τα απεξέλθουμε. Όταν 12:30 σε παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο,
είναι κάτι που δεν μπορούμε να αυτό τώρα δεν ήθελα να το πω. Πειράζει. Καλά, το κόβουμε. Το κόβουμε. Ναι. Θα το κόψετε. Ναι. Όταν απλά, πρόβλημα με ναι. Έχουμε πρόβλημα με τις μεταφορές, έχουμε πρόβλημα με τα σχολεία. Πρέπει να δουλέψουμε παράλληλα για να τα απεξέλθουμε στα έξοδα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που έχουν άτομα με αυτισμό είναι πάρα πολλά, είναι σύνθετα και είναι και διαφορετικά. Καταρχάς κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά είναι και διαφορετικά ηλικιακά. Ξεκινάνε τα παιδιά παίρνοντας μία διάγνωση στην αρχή, οι γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να πάνε. Είναι μία δύσκολη κατάσταση και η αποδοχή του γεγονότος είναι δύσκολη. Και γι' αυτό ο σύλλογος μπορεί να, και σε αυτό ο σύλλογος μπορεί να βοηθήσει. Και μετά θα πρέπει, επειδή ακριβώς είπαμε ότι αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία το παιδί θα την έχει διαβίου, δεν θα φύγει, δεν θα σταματήσει. Ξεκινώντας θα πρέπει στο σχολείο να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο στήριξης με τμήματα ένταξης. Με την παράλληλη στήριξη ανά παιδί, το ένας προς ένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας και ειδικά για τα αυτιστικά παιδιά. Πράγμα το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί βέβαια να το καταργήσει το επόμενο διάστημα. Εκτός του ότι η παράλληλη στήριξη λειτουργεί με ευκαιριακά προγράμματα ΕΣΠΑ. Δεν είναι και κάτι το οποίο είναι μόνιμο, δυστυχώς. Και λειτουργεί βέβαια και με προσωπικό το οποίο είναι συμβασιούχοι. Δεν υπάρχουν μόνιμες οργανικές θέσεις για την παράλληλη στήριξη. Αυτό ισχύει και κυρίως για την πρωτοβάθμια αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.